Με την απουσία μείζωνος και ελάσσωνος μειοψηφίας αλλά και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. 12 δημοτικοί σύμβουλοι ήταν απόντες από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας ως υπεύθυνη τη Δημοτική Αρχή για τα θλιβερά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου. Σε έγγραφο που εστάλει στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, οι 12 δημοτικοί σύμβουλοι εξήγησαν τους λόγους απουσίας τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για πράξη έντονης πολιτικής διαμαρτυρίας και υπεράσπισης του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τα παράδεκτα και ξεφτελιστικά για το κορυφαίο πολιτικό όργανο της πόλης γεγονότα που συνέβησαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του οργάνου με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου. Και είναι ακόμα ένα έγγραφο ή μια ενέργεια πλέον, πολιτική ενέργεια, η οποία έρχεται να προσθεθεί στις μέχρι τώρα ενέργειες κάποιων Δημοτικών Συμβούλων και κάποιων παρατάξεων, οι οποίες έχουν καταπαραθώσει την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο θέλουν οι συντάξεις και οι υπογράφοντες θέλουν να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό, διότι έχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, ευθύνες όμως που πιθανόν να είναι και ποινικές, διότι κάποιοι εξ αυτών έχουν και την ηθική αυτορυπία, το γεγονότο τα οποία λάβανε χώρα στο τελευταίο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, όπου είχαμε πάλι διακοπές και πάλι εφόδους ατάκτων πολιτών εδώ μέσα, μετατρέποντας το Δημοτικό Συμβούλιο σε αρένα. Νέες μηνύσεις προανήγγειλε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Όπως είπε, θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση της Δημοτικής Αρχής με αφορμή το συγκεκριμένο έγγραφο. Προανήγγειλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση όλης της Δημοτικής Αρχής. Ωρα, ένα-δύο άτομα, αν δεν επιθυμούμε, δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα δεν ούτε τους πιέζουμε. Δημοκρατία έχουμε, γιατί εμείς ξέρουμε τι σημαίνει δημοκρατία. Ποιοι θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί η δημοκρατία για μας είναι, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, αλλά και πιστεύω για όλους τους υγιούς σκεπτόμενους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα, να λες την αλήθεια. Θα υποβάλω και μήνυση, όπως το έχω δηλώσει, ονομαστικά για ηθικούς αυτούργους για αυτά που γίνανε, σε Κανελή Κλιμόπουλο και κάτι άλλους κύριους που τους βρήκα από το. Την εικόνα του βίντεο, είτε λέγεται Γαλανόπουλος, είτε δεν ξέρω, Παξεβανόπουλος, αλλιώς δεν θυμάμαι και τα ονόματα, δεν μου είναι και στην καθημερινότητα. Και θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί σε ένα ένωμο κράτος, σε μια δημοκρατία, δεν υπάρχει αυτονομία, ανομία. Τόσο ο επικεφαλής της Λαϊκής Αγωνιστικής Συσπήρευσης Απόστολος Νάνος, όσο και ο επικεφαλής της Δύναμης Βόλου Μιχάλης Μητζικός, που ήταν παρόντες στη χθεσινή συνεδρίαση, υποστήριξαν ότι τα πολιτικά προβλήματα δεν λύνονται στις δικαστικές αίθουσες.